Το coaching είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αν και δεν έχει τελειώσει το ταξίδι, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι. Δεν έχουμε πλέον βαθμολογικές ελπίδες για να κοιτάξουμε το κάτι παραπάνω. Ποια είναι η γεύση γενικότερα που σημαίνει αυτή τη στιγμή, αν και είναι πολύ νοπό το αποτέλεσμα? Καταρχήν, συγχαρητήρια στη Λιθουανία. Ήταν καλύτερη σε όλο το παιχνίδι, ιδιαίτερα προφανώς στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε ένα παιχνίδι όχι τόσο καλά σε θέμα σκοραρίσματος. Με ένα 0-7 ή τέλος πάντων όπως πήγαινε το σκορ, 13-6 και ούτω καταξής. Περιμέναμε αυτό το αντίστοιχο μαρκάρισμα, το δουλέψαμε όσο μπορούσαμε να το δουλέψουμε μέσα σε σχεδόν ένα walkthrough στην ουσία, δηλαδή ενώ ο Βαλεντσούνας στο 4,5 στο Θανάση και ούτω καθεξής, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε και το είχαμε προβλέψει, το έκανε και η Αμερική. Το κάνανε και με το Μαυροβούνιο. Αλλάξαμε το momentum, οι παίκτες αλλάξαν το momentum. Ουσιαστικά δεν χρειάστηκε να πάρω καν time out. Το φέραμε το παιχνίδι με τις καλές μας άμυνες αλλά και την πολύ καλή μας επίθεση με τις αλλαγές από τον πάγκο. Κατορθώσαμε να τα φέρουμε πάνω κάτω και να σκοράρουμε ένα 43 πόντους στο πρώτο ημίχρονο που ήταν πολύ παραγωγικό, ίσως ένα από τα πιο παραγωγικά. Ειδικότερα για αυτή την άμυνα. Ειδικότερα για την άμυνά τους, ακριβώς. Και να τους κρατήσουμε χαμηλά πίσω από τη γραμμή των 3 πόντων, δηλαδή στο 3 στα 8. Δυστυχώς, ό,τι ακριβώς κάναμε στο πρώτο ημίχρονο αντιστράφηκε στο δεύτερο, ιδιαίτερα στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά και στο τρίτο δεκάλεπτο θα χρησιμοποιήσω ένα momentum στο 61-58. Κάνουμε μια πολύ καλή άμυνα, έχουμε την μπάλα στα χέρια μας, κάνουμε μια κακή επίθεση γιατί είχαμε λάθος χώρους και τρώμε τρίποντο με τη λήξη στην κακή αλλαγή όπου βάζουμε τον Γιούνας από το καλάθι, από το κεφάλι ένα τρίποντο. Αν πάμε λίγο πιο βαθιά, η έξτρα ημέρα που είχε η Λιθουανία προφανώς τους βοήθησε, αλλά έτσι είναι το τουρνουά, δεν είναι μια μορφή, έτσι είναι το τουρνουά. Τους βοήθησε προφανώς αυτό το κομμάτι. Ο Τόμας ήταν πιο κουρασμένος. Προσπαθήσαμε με δεύτερο δημιουργό να τον αποσυμφορήσουμε από την πιεστική άμυνα που είχαν πάνω του. Έχοντας ένα δεύτερο δημιουργό εκεί για να μπορεί να είναι και εκτός μπάλας αρκετές φορές. Προσπαθήσαν και του κόψαν αρκετές φορές το δεξί χέρι. Αλλάξαμε λίγο τις γωνίες στα screen αλλά και τα set έτσι ώστε να πάει μπάλα κάπου αλλού και δευτερευόντως να επιτεθεί ο Τόμας. Το γεγονός ότι είχε τρία λάθη, δεν είχε τρία λάθη νομίζω σε όλο το τουρνουά. Και γενικά είμαστε η ομάδα με τα λιγότερα λάθη. Και ήμασταν η ομάδα με τα λιγότερα λάθη, εκεί ήθελα να καταλήξω. Όμως το 12 στα 16 τρίποντα της Λιθουανίας στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο ήταν πολύ άσχημο για εμάς. Με την έννοια ότι αν δεν κάνω λάθος, 3 ή 4 μπάζερ σκοράρανε. Υπήρχαν και φάσεις δημιουργημένες από το χαμηλό post που στις παγίδες μας ή στις περιστροφές μας βρήκαν ένα δευτερόλεπτο ή μισό δευτερόλεπτο πιο αργούς. Τα περισσότερα ήταν βέβαια challenge, δηλαδή contested ή μαρκαρισμένα, αλλά η ευστοχία τους ήταν πολύ μεγάλη. Προφανώς το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την διαφορά των ομάδων, αλλά αυτό είναι το σκορ. Είμαστε περήφανοι για την προσπάθεια που κάνει αυτή η ομάδα, όλοι αυτοί οι παίχτες. Ανταπεξέλθαμε σε διάφορες αδοξότητες και συνεχίζουμε, δεν τελειώνει εδώ όπως λες. Κανείς δεν μπαίνει σε ένα γήπεδο για να παραδοθεί. Για μας είναι σημαντικό να παίξουμε την Κυριακή ένα πολύ καλό παιχνίδι και ουσιαστικά όχι να χαροποιήσουμε μόνο αυτούς οι οποίοι κάνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι με πολλά έξοδα, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι εδώ μαζί μας στη Μανίλα, αλλά και όλους τους Έλληνες που πιστεύουν σε αυτή την προσπάθεια. Χωρίς να είναι σημαντικά τα πρόσωπα που απαρτίζουν αυτή την προσπάθεια. Έχουμε να κάνουμε με την ελληνική προσπάθεια, με την Ελλάδα και εκεί πρέπει να κοιτάξουμε. Το γεγονός ότι οι παίκτες αυτοί μας κάνουν χάρη γενικότερα σε όλες τις ομοσπονδίες. Ενώ είδατε ότι αρκετοί αθλητές τελικά δεν ήρθαν σε αυτό το παγκόσμιο για διάφορους λόγους, δικαιολογημένοι προφανώς. Και να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια στο μέγιστο. Εγώ θα πω ότι αυτό που αντιλαμβάνομαι, βλέπω και εισπράττω είναι ότι όποιος φοράει το εθνόσημο δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Και αυτό είναι παρακαταθήκη για το μέλλον. Κοτς, αν καταφέρει κάτι εθνική χειροπία, αυτό είναι ότι πήγε στο Προελπιακό. Εσύ θα είσαι σε αυτό το Προελπιακό, σε αρέσει αυτό το πράγμα. Είσαι δύο χρόνια στην εθνική. Είναι επίπονο όμως, είναι δύσκολο ψυχολογικά. Θα είσαι πάλι σε αυτή την προσπάθεια.
Είμαι εδώ για να βοηθήσω την Εθνική Ελλάδος, είμαι εδώ για να βοηθήσω τους αθλητές μας και αυτή τη στιγμή είναι νωρίς να μιλάμε για οτιδήποτε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε τώρα την Κυριακή είναι να συγκεντρωθούμε σε αυτή την προσπάθεια που έχουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, που είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι επίσης, και να δούμε το πώς μπορεί ο καθένας από το μετερίζει του, από την θέση του, είτε έχει τεχνικά μία θέση στην Ομοσπονδία που του ορίζει μια συμφωνία που έχει κάνει, είτε είναι εκτός, γιατί υπάρχουν προπονητές οι οποίοι δεν είναι εδώ, αλλά είναι οι προπονητές οι οποίοι εργάζονται με τους αθλητές, με όλους αυτούς τους αθλητές που βλέπουμε και έξω, όπως το είπα και πολλές φορές το επαναλάβω. Αναφέρθηκε και πριν σε αυτό, χωρίς να είναι δικαιολογία. Θεωρείς ότι η Εθνική, με βάση το ρόστερ που είχε και την καταπώνηση που υπήρχε, έφτασε στα όρια της? Γιατί αυτό ίσως εξηγεί και την εικόνα, ειδικά της τελευταίας περίοδου. Ναι, τίποτα τελικά δεν είναι τυχαίο. Το είδατε ότι το είπαμε και στο παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία. Εμείς ανεβάζαμε ρυθμούς, η Νέα Ζηλανδία ίσως κατέβαζε ρυθμούς και με τη δική μας πίεση. Η Νέα Ζηλανδία είχε παίξει έξτρα 5 λεπτά, είχε περισσότερο καταπώνηση. Εμείς είχαμε λιγότερη καταπώνηση γιατί μοιράσαμε τον χρόνο με την Αμερική. Όλα προφανώς παίζουν τον ρόλο τους. Προφανώς όμως το 12 στα 16 είναι μεγάλο. Έτσι, είναι εκπληκτικό νούμερο. Και ιδιαίτερα κάποια από αυτά, επαναλαμβάνω, ή 3 ή 4, θα τα δείτε ότι είναι και μαρκαρισμένα και είναι στο μπάζερ, στο άκουσμα της κόρνας. Δεν θέλουμε να έχουμε δικαιολογίες ότι αυτό, δηλαδή να περιμένουμε να πούμε γι' αυτό το λόγο έγινε. Πρέπει να αναλύσουμε το τι έγινε μέσα στο γήπεδο, πρώτον. Η προσπάθεια ήταν εκεί. Δεν μπορείς να πεις κάποιος ότι έκλεψε, με την έννοια του ότι έδωσε λιγότερο από ό,τι μπορούσε, δεν έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της Ομοσπονδίας. Ήταν εδώ παρόντες όλοι, δεν έχουμε παράπονο κανέναν. Και πιστεύω ότι οι παραστάσεις που παίρνει η νέα γενιά, ο Μωραϊτής, ο Ρογκαβόπουλος, ο Λάρη, ο οποίος ηγείται, προφανώς μπορεί να μην είναι νέα γενιά, είναι ήδη αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα, είναι κέρδος και αυτό είναι ένα κέρδος. Η ανανέωση η οποία έγινε κάτω από συνθήκες ίσως που μας φέραν να κάνουμε αυτή την ανανέωση, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για το μέλλον. Το ότι ο κόσμος, ακόμα και στο μείον 30, δεν σταμάτησε να φωνάζει, στο τέλος πήγατε όλοι μαζί, αυτό τι δείχνει για την εθνική, για το κλίμα μέσα στην ομάδα, για τη σχέση που έχει χτίσει με τον κόσμο αυτά τα χρόνια? Για σένα προσωπικά, τι? Έχω αναφερθεί σε αυτό, είναι συγκινητικό, δεν τίθεται θέμα, είναι συγκινητικό. Γι' αυτό και πήγαμε να αποτελέσουμε φόρο τιμής και να χειροκροτήσουμε το γεγονός ότι αυτό κοστίζει χρήματα, έτσι, για να έρθεις εδώ. Κοστίζει πολλά, τέλος πάντων. Και η πελαργή, αλλά και άλλοι μεμονωμένα Έλληνες, οι οποίοι είναι εδώ και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, είναι εξαιρετικό, τι να πω. Είναι συγκινητικό και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.